απογεφύρωσης του χάσματος μεταξύ Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας αποτελεί η πρόθεση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Φραγκίσκου για κοινό εορτασμό του Πάσχα. Δύσκολο ωστόσο το εγχείρημα, εξηγεί ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού. Υπάρχει ένα μεγάλο σχίσμα με τον Πατριαρχείο της Μόσχας. Υπάρχουν οι 10 εκκλησίες που δεν αναγνώρισαν την αυτοκεφαλία της Ουκρανίας. Οπότε δεν είναι εύκολο για τον Βαρθολομαίο να πείσει ώστε να υπάρξει μια νέα φωνή. Αυτό το ελπίζουμε. Αλλά εγώ προβλέπω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Πατριαρχείο και Καθολική Εκκλησία, σύμφωνα με τον κύριο Κυριακού, θα πρέπει να αναπτύξουν κοινή πολιτική σε σχέση με κάποιους κινδύνους που υπάρχουν, όπως η μεγάλη ανάπτυξη του Ισλάμ. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ξέρω ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε τη γνώμη του Αρχιεπισκόπου μας. Διείστανται οι απόψεις μεταξύ των πολιτών όσον αφορά το ενδεχόμενο κοινού εορτασμού του Πάσχα της Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας. Από τη στιγμή που υπάρχουν όμως οι διαφορές αυτές, είναι καλό από κάπου να αρχίσουν. Και το Πάσχα είναι μια καλή αρχή. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με τούτο, διότι άλλον η Ορθόδοξία, άλλον η Καθολική. Είμαστε χριστιανοί και χριστιανοί γίνοι. Είναι καλό πράγμα να εορτάζουμε μια φορά το Πάσχα. Πώς θα είναι κοινό, γίνει ένα άλλο, εμείς ένα άλλο. Είναι πιο σωστό να πάμε όλοι μαζί. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί γιορτάζουν το Πάσχα με βάση την Αγία Γραφή, μία εβδομάδα μετά το Εβραϊκό Πάσχα, με βάση δηλαδή το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο. Οι Ρωμαιοκαθολικοί από την άλλη βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Η απόφαση αναμένεται να πάρθει τον Μάιο του 2025 στην επόμενη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία θα γίνει στη Νίκαια της Βυθινίας 1700 χρόνια μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.